Ο κύριος Γερακαράκος, ο πρόεδρος της ΠΟΑΣΥ, για την κατάσταση στη Μόρια. Καλησπέρα, κύριε πρόεδρε. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλο το πάνελ. Πείτε μου, παρακαλώ. Κύριε Παυλόπουλε, πριν τρεις μήνες, ναι, εδώ ήρθε το Ευρωπαϊκό Συνδικάτο Υγειονομικών μετά από πρόσκληση δικιά μας. Ναι. Μαζί ήρθαν και δημοσιογράφοι Ευρωπαίοι. Έχει γίνει σε όλη την Ευρώπη αυτά που αντικρίσανε σε αυτά τα τρία hot spot που πήγαμε, Χίου, στη Μόρια και στη Σάμο, γίνανε μεγάλα ρεπορτάζ στην Ευρώπη. Πρόσφατα μας φωνάξαν στις Βρυξέλλες και πάμε τις επόμενες ημέρες. Και συναντηθήκαμε και με την ύπατη εμποσία που μας φώναξε. Εμείς ζητάμε το εξής σαν Ελληνικές αστυνομικοί. Κατά πρώτον, όλος εκεί ο κόσμος, αν δείτε τα βίντεο που έχουμε και τις φωτογραφίες, θα φρίξετε. Έχετε δει ποτάμι λιμάτων. Για να το περάσεις και να μπεις, πρέπει να πηδήξεις πάνω από ένα ποτάμι λιμάτων, ακαθαρσιών, που δεν έχουν τουαλέτες. Έχουν απαρριφθεί τόσα λεφτά, δεν ξέρω ποιος τα πήρε. Αυτά θα μας τα πούνε στις Βρυξέλλες και πού δεν δόθησαν τα λεφτά, γιατί είναι στα ερωτήματα και της Eurocop. Λοιπόν, έχουν δοθεί τόσα λεφτά και είναι με σκηνές. Σκηνές είναι και στοιχείο. Έχουν ελενίτ, μιλάμε για τραγικές καταστάσεις. Όσο για τα ανήλικα, εμείς κάναμε παρέμβαση. Δεν μπορεί το ελληνικό κράτος να φυλακίζει ανήλικα. Αυτό απαγορεύεται. Και δεν μπορεί στον χώρο των ανηλίκων να μπαίνει όποιος θέλει. Αυτές είναι καταγγελίες. Υπάρχουν αναρτημένα και στο site της Ομοσπονδίας και φωτογραφικό υλικό και βίντεο και παιχτήκανε. Και υπάρχουν σε όλη την Ευρώπη. Πού φυλακίζονται ανήλικα, κύριε Γερακαράκο, πού φυλακίζονται ανήλικα? Πρόσφατα είχαμε καταγγείλει, είχαν φυλακιστεί σε ένα Μυγδαλέτα. Πότε πρόσφατα, πού φυλακίζονται ανήλικα? Ασυνόδευτα εννοείται, φαντάζομαι. Βεβαίως. Ασυνόδευτα και εννοείται. Και τότε τα βγάλανε. Και όταν λέτε φυλακίζονται, τι εννοείται? Πριν δύο μήνες στο Προκεκά της Κορίνθου. Τι εννοείται όταν λέτε φυλακίζονται, κύριε πρόεδρε? Μπαίνουν και κλειδώνονται, τα κλειδώνουνε. Πού κλειδώνονται, κύριε Γερακαράκο? Το ανήλικο δεν μπορεί βάσει τη νομοθεσία να φυλακιστεί. Είναι ασυνόδευτα καταρχάς. Είναι ασυνόδευτα, προφανώς αυτά εννοείται. Αλλά πού τα κλειδώνονται? Όταν λέτε κλειδώνονται, πού κλειδώνονται δηλαδή? Ακούστε με. Σε κελιά. Σε φυλακές βάζουν τα ανήλικα τα συνόδευτα. Σε κρατητήρια. Σε χώρους που... Σε κρατητήρια. Βεβαίως. Το ανήλικο πρέπει να έχει χώρο. Όπως έχει... Προφανώς, προφανώς δεν χρειάζεται καν να το λέτε, εννοείται. Έτσι. Αλλά εγώ προσωπικά δεν ξέρω περιπτώσεις ότι φυλακίζονται ανήλικα συνόδευτα. Σε ποια κρατητήρια, κύριε πρόεδρε? Να σας φέρω όποτε θέλετε τις ανακοινώσεις. Σε ποια κρατητήρια φυλακίζονται τα συνόδευτα? Όταν δεν υπάρχουν ειδικοί χώροι για τα ανήλικα και δεν υπάρχουν ειδικοί χώροι για τα ανήλικα, θα τα βάλουν όπου βρουν. Και θέλω να σας ρωτήσω πάλι, το να φροντίσεις την αποχέτευση θέλει πάρα πολύ προσπάθεια. Το να φροντίσεις τα υγειονομικά προβλήματα θέλει πάρα πολύ προσπάθεια. Κύριε Γερακαράκο, θέλει πάρα πολλά λεφτά. Σας ευχαριστώ για την παρέμβαση. Εγώ ξέρω.